Με κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο χώρο του αθλητισμού και συγκεκριμένα των δυναμικών αθλημάτων και πιο ειδικά του Kyokushinkai Karate. Θα δούμε λοιπόν τα νέα για το Kyokushinkai Karate αλλά και μια σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες στην κορυφή του πηλίου του βουνού των Κεντάβρων με τη σφραγίδα του γνωστού εκπαιδευτή στο Βόλιο και όχι μόνο του κυρίου Στεφάνου, τον οποίο θα υποδεχθούμε ευθύ αμέσως μαζί με τον γιο του, τον πρωταθλητή και καθηγητή φυσική αγωγή, τον Μάριο Στεφάνου. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε στο κεντρικό δελτίο του Άστρα. Παντίδη, και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να πούμε και καλή χρονιά, γιατί τηλεοπτικά δεν τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει καλή μόνο χρονιά κοντά. Με καλές εκπομπές, υγεία πάνω απ' όλα και κάθε επιτυχία στην πόλη μας και ιδιαίτερα στον αθλητισμό. Σίγουρα. Και ο αθλητισμός, να πούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ανεβάζει και την ψυχολογία όταν έρχονται επιτυχίες μέσα σε αυτή τη δυσκολία και την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας. Και σίγουρα όταν τα μετάλλια και οι διακρίσεις έρχονται και από νέους ανθρώπους και ανεβάζουν ψηλά τα ελληνικά χρώματα, κάνουν πιο γνωστό και το όνομα του Βόλου, σίγουρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για να ανεβαίνει και η ψυχολογία. Ακριβώς, κύριε Παντίδη, ανέκαθεν ο αθλητισμός έχει προσφέρει μεγάλες χαρές και επιτυχίες και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, την οικονομική κρίση που υπάρχει, τονώνει το ηθικό και δίνει και ένα δίδαγμα στα νέα παιδιά ότι δεν πρέπει να το βάζουμε εύκολα κάτω, πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε στόχους στη ζωή μας, να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και γενικά ότι μέσα από τον αγώνα έρχονται και επιτυχίες. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, το πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στους κόλπους του συγκεκριμένου αθλήματος να γίνονται μαχητές, αγωνιστές της ίδιας της ζωής. Δεν είναι έτσι, Μάρια Στεφάνου? Αυτό ακριβώς. Μέσα από τις δυσκολίες της προπόνησης και μέσα από την καθημερινότητα και μέσα από τις πιέσεις που έχει η προπόνηση, σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις πιο σκληρός και σωματικά και ψυχικά, με αποτέλεσμα να αντεξέλθεις καλύτερα στην καθημερινότητα. Κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή για άντρες και γυναίκες. Τώρα, να σταθούμε πιο ειδικά στις επιτυχίες, να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό μέσα σε λίγα λεπτά του τι έγινε το 2015, γιατί ξέρουμε ότι είχατε σημειώσει επιτυχίες και το 2015 και αμέσως μετά τι ακολουθεί σε επίπεδο διοργανώσεων, πριν αναφερθούμε πιο ειδικά στο Winter Camp, το οποίο θα γίνει στα Χάνια. Ήταν μια χρονιά με μεγάλες επιτυχίες, κύριε Παντίδη, τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο, με συμμετοχές και διοργανώσεις που έχουμε κάνει και εμείς, και ιδιαίτερα εγώ, σε εκπρόσωπος του Kyokushinkai στη χώρα, μέσα από υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Καράτε. Είχαμε πολλές επιτυχίες με αθλητές μας, επιτυχίες πάλι στο σπορ καράτε που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία και έχουμε διοργανώσει πρωταθλήματα με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Περιφέρειας Ελλάδος εδώ στο Βόλο και σε άλλες θεσσαλικές πόλεις, όπως θα κάνουμε και στη νέα χρονιά. Και είχαμε και τη μεγάλη συμμετοχή μας στο 11ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται κάθε 4 χρόνια στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Ο μόνος Έλληνας που αγωνίστηκε και έχει πάρει την πρόκριση για να αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ο Μάριο Στεφάνου. Έκανε μια πολύ καλή παρουσία και δείγμα της καλής παρουσίας του ήταν ότι προσεκλήθη επίσημα από το Χόμπο, από το αρχηγείο, με εντολή του Γενικού Γραμματέα του Σιχάν Κατσουχή τον Κουράι, όποτε το επιθυμεί, ή στο Τόκιο ή στη Νέα Υόρκη, να παραμείνει ως εσόκλειστος, ουτσιγκέκι του λένε οι Ιάπωνες, και αυτό είναι μια ιδιαίτερη τιμή, γιατί από 200 αθλητές που συμμετείχαν, πρωταθλητές υπήρων, ο Μάριος ξεχώρισε με την παρουσία του και αυτή η πρόσκληση είναι τιμητική και είναι σπάνια. Μάλιστα. Να ακούσουμε και το Μάριο Στεφάνου. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, εκτός από τα όσα θα μας επισημάνεις για την συμμετοχή σου σε σημαντικές διοργανώσεις, είναι τελικά τα στοιχεία κλειδιά, είναι η πειθαρχία, είναι ο αυτοέλεγχος, συν τα στοιχεία που παίρνεις ενασχολούμενος επί σειρά ετών με το καράτε, δεν είναι έτσι? Σίγουρα, μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τον πρωταθλητισμό, το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή, μαθαίνεις την πειθαρχία πάνω απ' όλα, τον αυτοέλεγχο, το πώς να χειρίζεις καταστάσεις, την ψυχολογία πάνω απ' όλα, γιατί μπορεί να είσαι ένας καλός αθλητής, μπορεί να προπονήσεις σκληρά, αλλά πάνω απ' όλα παίζει πολύ καλό ρόλο η ψυχολογία. Όσο καλύτερη είναι η ψυχολογία, τόσο πιο καλά αποτέλεσμα θα έχει και ο αθλητής ο ίδιος και γενικότερα. Μάλιστα. Να σταθούμε τώρα σε αυτό που βλέπουμε, κύριε Στεφάνου. Πρόκειται να γίνει 30 και 31 Ιανουαρίου Winter Camp. Το Winter Camp είναι ένας θεσμός που στο εξωτερικό διοργανώνεται εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια το διοργανώνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία λόγω του φυσικού περιβάλλοντος του, για μένα θα πω, το πιο όμορφο βουνού της Ελλάδος, το Πήλιο, ενδείκνυται για αυτές τις διοργανώσεις
Το Winter Camp είναι ένα χειμερινό camp, όπως το λέει η ίδια η λέξη. Προσφέρει στους αθλητές σε ένα φυσικό περιβάλλον διαφορετικό αυτό του γυμναστηρίου και με διαφορετικές καιρικές συνθήκες, διάφορους τρόπους εκπαίδευσης και προπόνησης, που αυτά θα μας εξηγήσει στη συνέχεια και ο Μάριος, ως πιο ειδικότερο σαν καθηγητής φυσικής αγωγής. Mm-hmm. Εγώ να πω ότι μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά αγαπούν και σέβονται περισσότερο το περιβάλλον, παίρνουν ενέργεια από τη φύση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μάθαινουν να εκπαιδεύονται και να παίρνουν είτε από Winter Camp είτε από Summer Camp που διοργανώνουμε, δηλαδή με διαφορετικό περιβάλλον και θερμοκρασίες, να καλλιεργούν την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασής τους. Επίσης, μέσα από τις διοργανώσεις αυτές, γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους μέσα στις αντίξωες καιρικές συνθήκες και του περιβάλλοντος. Κάνουν και άλλες γνωριμίες με αθλητές από άλλες πόλεις, με αθλητές από το εξωτερικό και γενικότερα όλα αυτά συμβάλλουν για να αναπτύξουμε την αθλητική παιδεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Μάρια Στεφάνου, θα μας πεις και εσύ την θέση σου για το Winter Camp, τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει, τι κερδίζει κάποιος ή κάποια που θα συμμετέχει σε αυτό και βεβαίως και τη θέση ως καθηγητής φυσικής αγωγής, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχεις μια εξειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα. Προσωπικά το Winter Camp στηρίζεται πάνω σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι ξεφεύγεις από την ρουτίνα της καθημερινότητας και γυμνάζεσαι πάνω σε ένα χώρο ο οποίος είναι και φυσικός, με δηλαδή να έχεις πιο κοντά στην φύση και ένα πιο ευχάριστο κλίμα. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι λόγω του σκληρού, λόγω των χαμηλών συνθήκων και λόγω του χιονιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στα Χάνια, έχεις τη δυνατότητα να ασκηθείς πάνω σε, σκληρότερες συνθήκες κατάστασης και λόγω των ανομαλιών που έχει πάνω το έδαφος σε προτρέπει για να γυμναστείς σε διαφορετικές συνθήκες προπόνησης. Μάλιστα. Ο τρίτος παράγοντας είναι αυτός της υποξικής προπόνησης. Ναι. Λέγοντας υποξική προπόνηση, θέλω να πω ότι όταν ένας μέσος άνθρωπος έχει παλμού στην ηρεμία του 70 με 80, καταλαβαίνει ότι πάνω σε συνθήκες του βουνού που είναι πιο αραιό το κλίμα και πιο ξηρό, στην ηρεμία οι παλμοί ανεβαίνουν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα το κρατηνοπνευστικό σύστημα να φτάνει σε μεγαλύτερες εντάσεις. Μάλιστα. Άρα κερδίζει κανείς και είναι λογικό αυτό, ναι, το να είναι κοντά στη φύση, μακριά και από τη ρουτίνα της πόλης. Θέλω να ρωτήσω τώρα, κύριε Στεφάνου, βεβαίως να πούμε ότι η τηλεόραση του Άστρα είναι πάντοτε δίπλα σημαντικές διοργανώσεις. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, πράγματι, κύριε Παντίδη, σε ό,τι διοργάνωση κάνουμε και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχουμε διοργανώσει εδώ στο Βόλο και σε πανελλήνια και βαλκανικά και σε άλλες διοργανώσεις που κάνουμε όπως τα Winter και Summer Camp, είστε πάντα δίπλα μας, προβάλλετε το έργο μας. Και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε πάνω απ' όλα, μέσα από όλα αυτά, να διδάξουμε την πειθαρχία και τον αυτοέλεγχο στα νέα παιδιά, να διαπλάσουμε μαζί με τη σωματική διάπλαση και το χαρακτήρα του κάθε αθλητού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν διήμερο θα είναι, 30 και 31 Ιανουαρίου, σε ό,τι αφορά στη διαμονή των Η διαμονή θα αθλητών. Μείνουμε και πάλι, όπως και από το πρώτο Winter που κάναμε εδώ στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, στο Χάνι του Κοκκίνη. Είναι ένας πολύ καλός χώρος για τη διαμονή μας. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά τον κύριο Κοκκίνη για τις παροχές που μας παρέχει απάνω για το χώρο προπόνησης και για τη διαμονή και για το καλό φαγητό, γιατί είναι σημαντικό. Θα συμμετέχουν μικρά παιδάκια και είναι όλοι τους ευχαριστημένοι και από τη διαμονή και τη διατροφή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, ένα τελευταίο σχόλιο, εάν θέλετε, ένα σχόλιο απολογισμού και για τα θετικά που παίρνει κανείς με το να λάβει μέρος στο Winter Cup, αλλά και ευρύτερα με την ενασχόλησή του με το Kyokushinkai, το οποίο σίγουρα είναι ένα σύστημα παγκοσμίως αναγνωρισμένο, γνωστό και όπως λέγεται και στη γλώσσα τη δική σας, το πιο σκληρό καράτε, δεν είναι έτσι? Είναι το πιο δυναμικό καράτε παγκοσμίως. Ο ιδρυτής του έμεινε στο Σάι Μασουτάτσου Γιάμα, δημιούργησε αυτή την πολεμική τέχνη και κατάφερε μέσα σε μερικές δεκαετίες να το κάνει το νούμερο ένα καράτε παγκοσμίως. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι μόνο δικά μας λόγια, το αποδεικνύουν εκατομμύρια αθλητές που ασχολούνται παγκοσμίως με το Kyokushin Karate. Ο Σουσάι Μασουτάτσου Γιάμα, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω και από κοντά σε ένα από τα τρία παγκόσμια που έχω αγωνιστεί για τη χώρα μας, ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως και από άλλους δασκάλους
ως το μεγαλύτερο και δυνατότερο δάσκαλο της σύγχρονης εποχής του καράτε. Αναφέρομαι πιο πολλά διάφορα γεγονότα, ότι τι μπορεί να προσφέρει το winter ή ένα summer camp στον αθλητή. Είπαμε για το φυσικό περιβάλλον, είπαμε όλα. Αλλά η ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες είναι και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο και αυτό σήμερα δίνουν σημασία και οι γονείς ιδιαίτερα για τα παιδάκια τους. Έχει να κάνει με την αυτοάμυνα. Το Kyokushinkai Karate είναι το πλέον δυναμικότερο σύστημα καράτε και είναι η μητέρα, μπορώ να πω, των knockdown συστημάτων καράτε, γιατί από εκεί προέκυψαν τα υπόλοιπα knockdown συστήματα που υπάρχουν σήμερα. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας, είναι η δυναμικότερη πολεμική τέχνη που υπάρχει. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο από τον Μάριο Στεφάνου. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ναι. Αυτά. Να πούμε ότι το καράτε, ένα τελευταίο κύριε Παντίδη, ότι είναι αναγνωρισμένο από την πολιτεία, από την Ελληνική Γραμματεία Αθλητισμού και ιδιαίτερα από την Ελληνική Ομοσπονδία του Καράτε, της οποίας στην κεντρική Ελλάδα είμαι πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής. Μάλιστα. Και είναι αναγνωρισμένο, όπως είπαμε, και εδώ και δεκαετίες οι αθλητές μας παίρνουν μόρια στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κάτι πολύ σημαντικό. Και πάρα πολλοί αθλητές έχουν βοηθηθεί με τα μόρια που πήραν ανάλογα με την επιτυχία που έχουν φέρει. Μάλιστα. Αν είναι σε πανελλήνιο επίπεδο, αν είναι σε ευρωπαϊκό. Έχουν περάσει τα ΤΕΦΑ. Στο παρελθόν, πολλοί αθλητές μας έχουν μπει σε δημόσιες υπηρεσίες, στα σώματα ασφαλείας, με τις επιτυχίες. Λοιπόν, κατανοητό. Με την ενασχόληση στο καράτε, πολλαπλά είναι τα ωφέλη. Σίγουρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, λοιπόν. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό που ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Σε κάθε άλλη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις σημαντικές στον χώρο του καράτε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο του πολιτισμού, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ για την κοπή της Βασιλόπιτας για την κριτική αδελφότητα Βόλου του Αρκάδη, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε κοσμικό κέντρο στην περιοχή των Παλαιών Βόλου.